Ο Γιώργος Ποτάκης στον πόρο του Σκήνου, στον πλατή ποταμό, πάει μαζί με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, οπλαρχηγό Ακουμίων. Ο Δε Μπαγιάρτης με τον Ιάκωβο Μαρίνο, Μαρινάκης, επίσης από τα Κούμια. Βλέποντας λοιπόν οι Τούρκοι ότι προσεγγίζει δύναμη από την υπόλοιπη επαρχία Αγίου Βασιλείου με τον Γιώργιο Τσουδερό, προφανώς θα είχαν ενημερωθεί γι' αυτό, και αντιλαμβανόμενοι ότι θα εγκλωβιστούν, αρχίζουν να οπισθοχωρούν, έχοντας μαζί τους ό,τι κατάφεραν και πρόλαβαν να αρπάξουν. Σημειώνει ο Φωτάκης ότι τη στιγμή που οι δυνάμεις των κριτικών έπαιρναν τις θέσεις τους στον ποταμό, ο Γιώργος Φωτάκης δηλαδή, εδώ στον ποταμό, λέει, ο αρχηγός της Οθωμανικής στρατιάς Χάνιαλης περνούσε τον ποταμό απέναντι. Όμως, προκειμένου να οργανωθεί και το υπόλοιπο στράτευμα στην υποχώρησή του, ο αρχηγός επικεφαλής Χάνιαλης, πριν περάσει τον ποταμό, ανέθεσε, λέει, την αρχηγία του εναπομείναντος τμήματος του στρατού που ακολουθούσε στον αδελφό του, που κι αυτός είχε το επίθετο Χάνιαλης, ως υπαρχηγός. Φτάνοντας λοιπόν οι εναπομείναντες Τούρκοι σε αυτήν εδώ την περίπου την περιοχή του Αλιγαρέ, εκεί βάζουν φωτιά οι 50 κριτικοί και αρχίζει ομοβροντία πυροβολισμών από τους στρατιώτες του Γεωργίου Φωτάκη που ήταν εδώ, μέσα στο δάσος του Αλιγαρέ, όπου εξαιτίας του καπνού καταλαμβάνονται από πανικό και αρχίζουν, λέει, να αφήνουν ζώα ανθρώπους τα οποία είχαν εχμαλωτήσει εντωμεταξύ οι Τούρκοι, ξεφεύγοντας, γλιτώντας έτσι από τα χέρια τους. Αμέσως η φυγή, η εγκατάλειψη των όσων εξαρπαζείς έφεραν και της αποσκευής αυτών επήλθε γενική. Τα δε εχμαλωτιστέντα γυναικόπαιδα αναπτεροθέντα εκ τούτου εξέφευγον των χειρών του εχθρού ως τρουθία του τουζιπός όλυχας. Τα πρόβατα και τα αρπαζέντα λοιπάς κτίνη αφεθέντα υπό των Τούρκων περιπλανώντο έρημα εις τους λόφους των εχθρών φευγόντων ως φύκες απέναντι του καπνού. Μέσα σε αυτό το κλίμα λοιπόν και τον πανικό κατορθώνουν οι περισσότεροι, μεγάλος αριθμός εχμαλώτων παιδιών, γυναικών, να απελευθερωθούν, ενώ εγκατέλειψαν εκεί πολλά από τα λάφυρα τους οι Τούρκοι. Μετά από αυτό λοιπόν, το σημείο αυτό, ο Τούρκος στρατός αρχίζει να πιστοχωρεί από τον πανικό του. Επιστρέφει πίσω. Στο σημείο αυτό εδώ, από πάνω είναι ο Νικόλαος Μπαγιάρτης, που αρχίζει εδώ ένα δεύτερο χτύπημα στους Τούρκους. Σε αυτό το σημείο. Επίσης, χτυπώντα τους και προκαλώντας τους μεγάλες απώλειες. Μετά από αυτό το δεύτερο χτύπημα, οι Τούρκοι εναπομείναντες αποφεύγουν να ακολουθήσουν και να πάνε στο πέρασμα, το εύκολο πέρασμα του ποταμού για να περάσουν απέναντι, αλλά προσπαθούν να βρουν κακήν κακώς ένα πέρασμα για να γλιτώσουν από την κόλαση. Αντιλαμβάνομαι ότι κάπου εδώ πρέπει να υπήρχε ένα εύκολο πέρασμα του ποταμού που ήταν λίγο πιο πάνω, λίγο πιο βόρεια, όπου δεν συγκλίνουν τόσο πολλά ρέματα και δεν είναι τόσο μεγάλη η ποσότητα του νερού. Έτσι λοιπόν αρχίζουν να κατεβαίνουν προς την παραλία, προκειμένου να πάνε παραλιακά. Ρισκάρουν δηλαδή, θέλοντας να αποφύγουν την περιοχή εδώ που ήταν οι ένοπλες ομάδες των κριτικών, για να περάσουν από εδώ. Θέλω να σταθώ λίγο εδώ για να ξεκαθαρίσουμε κάτι το οποίο προκαλούσε σύγχυση. Όταν μικρός με πήραν για να μου δείξουν πού είναι το Κακοριάκι, με πήγαν σε ένα σημείο που μου υπέδειξαν και μου είπαν, α, εδώ είναι το Κακοριάκι που έγινε η μάχη. Άκουγα όμως ότι το Κακοριάκι ονομάζαν πρώτα Ρωθιανόριάκι και αυτό το Ρωθιανόριάκι με το ονομάστηκε σε κακό. Δηλαδή υπήρχε μια αντίφαση. Με πήγαν και μου δείξαν την Αριάκη, που αυτό είναι το κακό, αλλά το Ρωθιανό, που εμείς θεωρούσαμε ότι με το ονομάστηκε, ήταν πιο πέρα. Τούτο. Ο Φωτάκης ξεκαθαρίζει. Λέει ότι το Λαβρασό έχει 4 αριάκια. 1, 2, 3. Η μάχη, 3-4. Η μάχη, λέει ρητά, ότι έγινε στα δύο μεσαία αριάκια. Στο δεξί, στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Στο τρίτο είναι το αριάκι το Ρωθιανό, όπου μπήκε η φωτιά.
και υπέστησαν εκεί πανολεθρία. Το δεύτερο είναι το Ριάκι, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως κακό. Και παρακάτω στο ποίημα του Φωτάκης μιλάει και λέει τη φράση ότι οι Τούρκοι γέμισαν, λέει, με κόκαλα δυο ριάκια και μια λίμνη. Τι εννοεί? Το πρώτο ριάκι, το δεύτερο ριάκι στα Ρωθιανά και ποια είναι η λίμνη? Η λίμνη είναι αυτή, η εκβολή του ποταμού στην οποία προσπάθησαν να περάσουν και τους χτύπησαν αναλέητα. Δεν είχαμε εξάλλου ακριβή πληροφορία για το πού, συγγνώμη, για το πού ο Ασουμανής σκότωσε το Χάνια. Ούτε έχει σημασία αν ήταν ο αρχηγός ή ήταν ο υπαρχηγός. Σίγουρα ήταν μια γενναία πράξη η οποία δεν μειώνεται στο ελάχιστο. Ως προς το πού όμως είναι το θέμα. Ο Φωτάκης αναφέρει ότι αφήνει να εννοηθεί, κάτι το οποίο πιστεύω και θα πω την απόψή μου, ότι ο θάνατος του Χάνιαλη από τον Ασουμανή επήλθε χαμηλά στον ποταμό. Ας δούμε όμως πώς περιγράφει ο Φωτάκης την εξόντωση του Χάνιαλη από τον Ασουμανή. Μη. Προπορευεμένου δε του Χάνιαλη και τη χειρή την μάχεραν πάλλοντος ή στρατιώτης γενναίος και γομανός στο σώμα ο Ιωάννης Ασουμανής εκ κρυαδρύσεως λίθων αρπάξας εξεσφενδόνησε με θορμής επί του στήθους αυτού, του οποίου η βιαία ορμή τον απετύλαξε μακρά του ύπου και τον άφησε νεκρόν. Ο δε στρατιώτης, ορμή σας χάρη της λαμπράς του πεσόντος παροπλίας, εξεδιώχθη υπό των Τούρκων δια πυροβολισμού, ώστε μόλις προέλαβε να αρπάσει το όπλο αυτού, όπερ εκ των σπαλίων της εποχής εκείνης, και νυν έτσι διαφυλάτεται, ως σημείλιον εν το οίκο του καθότι ζει. Αναφέρει δηλαδή αυτό το οποίο γνωρίζουμε εμείς σήμερα, το έχουμε, είχε η οικογένεια του Ασουμανή, το κοιμήλιο από αυτή τη μάχη, από την εξόντωση του Χάνιαλη. Επιτρέψτε μου όμως και μια έτσι τοποθέτηση. Γνωρίζουμε όλοι ότι οι πέτρες στο Λαβρασό είναι σαφρές πέτρες, ακανόνιστου σχήματος, που δύσκολα πετυχαίνεις στόχο. Μια τέτοια πέτρα κανόνιστου σχήματος δύσκολο να προκαλέσει σε μεγάλο βαθμό καταστροφικό αποτέλεσμα. Οι πέτρες όμως του ποταμού, όντας σφαιρικές με μεγάλο ειδικό βάρος, κατά την πρόσκρουση σε στόχο, επιτρέπουν μέγιστη μεταφορά ενέργειας ικανή να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Θεωρώ λοιπόν ότι και από αυτή την πλευρά προσεγγίζοντας το θέμα, ο Χάνιαλης, ο Ασουμανής μάλλον, εξόντωσε το Χάνιαλη χαμηλά στον ποταμό, όπως και τα υπόλοιπα στοιχεία από την περιγραφή